Εύης Πανού, να ξεκινήσουμε να τα βάλουμε σε μία σειρά για να τα προλάβουμε. Σήμερα, 7 Απριλίου, είναι Παγκόσμια ημέρα Υγείας. Τώρα, για να μας το κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένο. Κάθε χρόνο, λοιπόν, στις 7 Απριλίου, η μέρα γέννησης, σε εισαγωγικά, του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, εορτάζουμε όλες εκείνες τις απαραίτητες, τα απαραίτητα αγαθά της υγείας που θα έπρεπε να έχουν όλοι οι πολίτες ανά τον κόσμο. Τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον ακούσαμε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Παγκόσμια ημέρα αυτή έγινε ευρέως γνωστή. Θέλω να σας πω ότι το φετινό θέμα για το 2023 είναι τα 75 χρόνια βελτίωσης της δημόσιας υγείας, ακριβώς γιατί έχουν δει κάποια δεδομένα και ποσοστά το φως της δημοσιότητας που έχουν να κάνουν με την κάλυψη υγείας στους πολίτες ανά τον κόσμο. Αξίζει μόνο να αναφέρω την Παγκόσμια Υγεία σε αριθμούς, ότι το 50% του παγκοσμίου πληθυσμού εξακολουθεί να μην έχει κάλυψη βασικών υπηρεσιών υγείας, ενώ η μέση παγκόσμια δαπάνη για την υγεία ανέρχεται στα 1.011 δολάρια, με τις μισές χώρες να δαπανούν λιγότερα από 366 δολάρια ανακάτοικο. Είναι κάποια στοιχεία τα οποία βλέπουν κάθε χρόνο το φως της δημοσιότητας, έχουν να κάνουν με αυτό το αγαθό που σε άλλες χώρες είναι δωρεάν, σε άλλες χώρες όμως πληρώνουν και σε άλλες χώρες δεν είναι καν βασικό. Εύη, θέλω να παραμείνεις μαζί μας και θέλω να πιάσουμε λίγο το θέμα του στρεπτόκοκκου με τον Ευρωπαϊκό, με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων. Πραγματικά το τελευταίο διάστημα να χτυπά καμπανάκι κινδύνου με αφορμή την αύξηση των περιστατικών και ο ΕΟΔΗ έχει προκαλέσει σε σχετική επισήμανση και προτροπή προς τους γονείς προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ωστόσο, θέλω λίγο να εστιάσουμε, έχουμε και το τελευταίο θύμα μάλιστα στην Ελλάδα, είναι ένα βρέφος 18 μηνών. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, έχει ανακοινωθεί και ένα περιστατικό εξάχρονης τον Φλεβάρη στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης που υπέστη συμπτικό σοκ. Θέλω λίγο να εστιάσουμε στους κινδύνους που ελοχεύουν, στα συμπτώματα και να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με μια κορυφαία ιατρό στο Ηνωμένο Βασίλειο που μας έχει κάνει πάρα πολλές φορές την τιμή να τοποθετηθεί στην εκπομπή μας. Είναι η πρόεδρος του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου Ηνωμένου Βασιλείου και διευθύντρια βέβαια πρωτοβάθμιας περίθαλψης Λονδίνου, η κυρία Κική Σονίδου, την οποία θέλω να καλησπερίσω. Την καλησπέρα μας, κυρία Σονίδου. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν σας ακούω πολύ καλά, αλλά σας ευχαριστώ και πάλι που έχω την τιμή να συνομιλώ μαζί σας και να με ακούει και όλη η Κρήτη. Θα το διορθώσουμε, οι συνάδελφοι, θα το φτιάξουμε και τον ήχο. Έκανα ένα πρόλογο αναφορικά με την έντονη ανησυχία η οποία κυριαρχεί στις τάξεις γονέων, όχι μόνο σε πανελλαδικό αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφέρθηκα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων που χτυπά καμπανάκι κινδύνου αναφορικά με τα περιστατικά στρεπτόκοκκου και θέλω λίγο ένα πρώτο σχόλιο. Πόσο σας ανησυχεί το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται? Τον άκουσα τον πρόλογο και το δικό σας και της κυρίας Πανού και σας συγχαίρω για τα πάρα πολύ ωραία στοιχεία που δώσατε στη δημοσιότητα και είναι και πολύ σωστά και θα πω και εγώ αν επιτρέπετε κάποια σχόλια. Το θέμα του στρεπτόκοκκου, όπως πολύ σωστά είπατε, συνεχίζει να μας απασχολεί και βλέπετε έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και έχουμε πει για τις υπατήτες στο παιδιά, για το στρεπτόκοκκο που εκεί θεωρούμε ότι για ένα διάστημα ηθείωται το όλο φαινόμενο, δυστυχώς, και τα συμπτώματα επανέρχονται. Με μεγάλη μου λύπη σας λέω ότι και εμείς πριν λίγες μέρες χάσαμε δύο παιδάκια, κάτω των 5 ετών. Για ένα γιατρό είναι ότι χειρότερο το να χάσει νεαρά άτομα, οποιοδήποτε ασθενή, αλλά πόσο μάλλον τα μιλάμε για παιδιά. Ευτυχώς, αν μπορώ να το πω τρόπο ότι είναι ευτυχώς, δεν ήταν δικός μου ασθενής το παιδάκι αυτό, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Όλα τα παιδιά και όλοι οι ασθενείς είναι δικοί μας άνθρωποι. Είμαστε οικογενειακοί τους γιατροί. Έχω πάρα πολλά παιδιά, κύριε Παναγιωτόπουλε, τουλάχιστον 7 την ημέρα, ναι, που έρχονται με συμπτώματα φάριγκο, αμυγδαλίτιδας, επιχρίσματα, τα άσπρα στίγματα που λέω πολλές φορές στους γονείς, προσέξτε αν το παιδί λέει πονάει ο λαιμός μου ή δεν μπορεί να καταπιεί αν έχει τα επιχρίσματα, τα άσπρα στίγματα στις αμυγδαλές. Αυτά είναι τα πρώτα λοιπόν συμπτώματα. Ένας γιατρός απορία και από αφέλεια σας ρωτάω, θα το καταλάβει από την πρώτη στιγμή ότι έχουμε να κάνουμε με στρεπτόκοκκο? Όχι, δεν είναι αφέλεια. Είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας, γιατί δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει απλά με μία επισκόπηση αν είναι απλή φαριγκομυγδαλίτιδα, αν είναι στρεπτόκοκκος, αν θα εξελιχθεί σε οστρακιά, αν θα έχουμε κάποια άλλα συμπτώματα. Το επίχρισμα, όταν με ένα στυλαίο
παίρνουμε δείγμα και το στέλνουμε στο εργαστήριο, αυτό μας επιβεβαιώνει. Αλλά ο υψηλός πυρετός, εξάνθημα που βλέπουμε τις περισσότερες φορές στα παιδιά, σε όλο το σώμα και κυρίως στον κορμό, αυτό μας προειδεάζει. Και δεν σας κρύβω, γιατί και εγώ μπορεί να είμαι 20 χρόνια γιατρός, δεν μπορώ να ξέρω κάθε φορά που έρχεται ένα παιδάκι αν θα εξελιχθεί σε ένα στρεπτόκοκο ή στο στρεπτόκοκο πιογένης, που είναι ο πιο επιθετικός, η πιο επιθετική μορφή που μπορεί να κάνει και ένα τοξικό σύνδρομο, σύψη. Γι' αυτό χάνουμε τα παιδιά, από σύψη. Γιατί βλέπεις ένα παιδί με πυρετό, με μία λίμωξη ανωτέρου αναπνευστικού ή με αμυγδαλίτιδα και λες θα δώσω αντιβίωση και δίνουμε λίγο παραπάνω αντιβίωση από ό,τι θα κάναμε σε άλλες περιπτώσεις. Δίνουμε πολύ πιο σύντομα αντιβίωση και δίνουμε ένα ικανό χρονικό διάστημα ώστε να είμαστε καλυμμένοι. Εμείς και τα παιδιά κυρίως. Εμείς καλυμμένοι από ιατρικής απόψεως. Αλλά κυρίως ο ασθενής μας να είναι προστατευμένος, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί έχουν τύχει περιστατικά που έρχονται παιδάκια, τους δίνουμε αντιβίωση, πάνε σπίτι και κάνουν μια πολύ βαριά κλινική εικόνα και πολλές φορές καταλήγουν στα επίγοντα των νοσοκομείων. Η ολιγορία, η αδράνεια, η καθυστέρηση μπορούν να οδηγήσουν σε επιδείνωση της κατάστασης ενός μικρού παιδιού. Δεν θα το χαρακτήριζα ολιγορία και αδράνεια. Πολλές φορές ξέρετε, όχι από τους ιατρούς. Είναι μια ήπια λίμωξη. Όχι από τους ιατρούς. Από τους γονείς. Από τους γονείς, βέβαια. Εκείνος για... Ναι, εντάξει, και ο γονιός. Πολλές φορές σκέφτεται να τρέχω τώρα συνέχεια με τα παιδιά μου στα επίγοντα. Εδώ, ξέρετε, πρέπει να περάσει τουλάχιστον 6 με 8 ώρες στα επίγοντα μέχρι να σε δει γιατρός. Γιατί μπορεί να υπάρχει πληθώρα περιστατικών που να αναμένει να δει έναν γιατρό. Πολλές φορές το σκέφτεται πρακτικά οι άνθρωποι. Θα μιλήσω με τον οικογενειακό γιατρό. Σήμερα για μας είναι μεγάλη Παρασκευή. Μέχρι την Τρίτη είναι κλειστά τα ιατρία. Κάποιοι θα δουλέψουμε εξτρά στα επίγοντα ή σε κλινικές που θα λειτουργήσουν για τα επίγοντα περιστατικά. Κάποιοι δεν θα δουλέψουν. Τι θα κάνει ο αγωνέας? Πολλές φορές όμως, όταν ανησυχούν οι γονείς, παίρνουν τα παιδιά τους και τα πάνε σε άλλα κέντρα. Υπάρχουν πολλές δομές. Εδώ δεν θέλω να αναφερθώ, να μην κάνω και κατάχρηση του χρόνου σας. Υπάρχουν δομές ενδιάμεσες από ένα νοσοκομείο με επίγοντα που μπορείς να πας το παιδί σου και μπορείς ακόμα και με τηλεφωνική κλίση από το 111 εδώ να πάρεις κάποιες συμβουλές, να πάρεις και συνταγή. Υπάρχουν λοιπόν λύσεις. Πολλές φορές ναι, μπορεί ο γονιός να νομίζει είναι μια αμυγδαλίτιδα, θα του δώσω ένα αντιπυρετικό, θα περάσει, θα μιλήσω με τον γιατρό, μπορεί να καθυστερήσει. Δεν είναι ολιγορία. Απλά πολλές φορές είναι ραγδαία η κλινική εξέλιξη και η χειροτέρεψη της κλινικής εικόνας του παιδιού. Και αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς μας δυστυχώς. Γιατί έχω δει και εγώ παιδάκια που έχουν ήπιο πυρετό, μια ήπια δεκατική πυρετική κίνηση, δεν έχουν τόσο έντονη αμυγδαλίτιδα και λέω εντάξει, ας το παλέψουμε, ας ξεκινήσουμε αντιβίωση και την επόμενη μέρα με παίρνουν οι γονείς που έχουν και ανεβάζει πυρετό. Με μια δυναμική επανεμφάνιση του στρεπτόκοκκου και αν ναι, για ποιους λόγους ή διαχρονικά υπήρχαν αυτά τα περιστατικά, απλά τώρα για κάποιους άλλους λόγους που θα μας εξηγήσετε εσείς, έχουμε αυτή την κινητοποίηση όλων μας. Ο στρεπτόκοκκος υπήρχε. Την οστρακιά δεν τη βλέπαμε τόσο πολύ. Βλέπουμε επανεμφάνιση νοσημάτων και βλέπουμε μία πολύ πιο επιθετική εικόνα βακτηρίων, ιών που υπήρχαν, όχι δεν υπήρχαν, όπως και ο κορονοϊός υπήρχε. Απλώς αυτό μας απασχολεί και αποτελεί και αντικείμενο μελέτης και εξέτασης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μια και μιλάμε για την Παγκόσμια Μέρα της Υγείας και πολύ ωραία τα είπε η κυρία Σπενού. Ξέρετε, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα που θα μας απασχολήσει μέχρι το 2030 τουλάχιστον, από ό,τι λένε οι ειδικοί. Υπάρχει μικροβιακή αντοχή και αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και θα μου πείτε γιατί μικροβιακή αντοχή, γιατί αυτοί οι παθογόνοι οργανισμοί, αυτά τα μικρόβια, γιατί γίνανε τόσο επιθετικά, γιατί μας σκοτώνουν, γιατί ο κορονοϊός μας σκοτώνει, δεν υπήρχε πριν χρόνια, υπήρχε. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα και βέβαια εκεί επισέρχονται πάρα πολλοί παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό. Μπορεί το ότι στην Ελλάδα το κάναμε πάρα πολύ και το κάνουν και πολλοί άλλοι πληθυσμοί, όχι μόνο εμείς, παίρναμε αντιβίωση με το παραμικρό. Λίγος πυρετός, αντιβίωση. Βήχαμε, αντιβίωση. Μια λίμωξη αναπνευστικού, αμέσως αντιβίωση. Έχει να κάνει με παράγοντες που σχετίζονται με το περιβάλλον, με τις μεγάλες περιβαλλοντικές αλλαγές. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Βέβαια το ότι τα παιδιά ήταν απομονωμένα περίπου 2 χρόνια λόγω της πανδημίας, δεν ήταν σε επαφή με πάρα πολλά μικρόβια, δεν έκαναν τους εμβολιασμούς τους. Τώρα εκτέθηκαν ξανά σε μια φυσιολογική ζωή, όπως θα πρέπει να είναι, στα σχολεία τους. Ακριβώς. Πολλά παιδιά χάσανε εμβολιασμούς, μεγάλο θέμα και αυτό. Και
Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι νοσογόνοι παράγοντες. Μπορεί να είναι η παχυσαρκία, μπορεί να είναι η διατροφή, μπορεί να είναι και οι συνθήκες διαβίωσης. Γιατί κάτι που παρατηρήσαμε στην πανδημία και είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι ότι ανέδειξε τις κοινωνικές ανισότητες. Και θέλω να συμπληρώσω σε κάτι πολύ ωραίο που είπε η κυρία Σπανού. Υπάρχει ένα 30% τουλάχιστον του πληθυσμού που δεν έχει πρόσβαση σε αξιοπρεπείς, να το πω έτσι, συνθήκες. Και ερχόμαστε στο μήνυμα της ημέρας. Υγειονομικής περίθαλψης. Στα ζητήματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τη σημερινή ημέρα, όπως είπε και η Εύη Σπανού. Ακριβώς. Και δεν θα λυθούν και έχει βάλει στόχο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μέχρι το 2030 να επιληθούν. Είναι θέματα μητέρας, παιδιών, οικογενειακών συνθήκων διαβίωσης, παχυσαρκίας, κακής διατροφής, κατάχρησης φαρμάκων, αλόγιστης χρήσης φαρμάκων ή κακής χρήσης χωρίς να υπάρχει απαραίτητο συμβολή γιατρού. Είναι πάρα πολύ μεγάλα θέματα. Και βλέπετε σε κάποιες περιοχές, τα συζητήσαμε στην προηγούμενη μας σύνδεση, που έχουμε σε πόλεμες ζώνες. Εκεί θα δείτε πολύ περισσότερα προβλήματα και ακόμα πιο μεγάλα θέματα. Και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως στη γειτονική Τουρκία, εκεί σε ανατολικές περιοχές με τον σεισμό, τι γίνεται και τι επικρατεί. Πολύ σωστά. Μάλιστα. Θέλω λίγο έτσι ακριβώς να κλείσουμε με μια προτροπή προς τους γονείς. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Η αλήθεια είναι και οι απορίες που συγκεντρώνουμε μετά από κάθε τηλεοπτική σας τοποθέτηση και συνέντευξη. Μια προτροπή απέναντι προς τους γονείς αναφορικά με αυτά τα πρώτα συμπτώματα τα οποία πρέπει να τους κινητοποιήσουν και πού πρέπει να απευθυνθούν. Στην Ελλάδα, επειδή έχουμε και άμεση πρόσβαση σε ιδιώτη παιδίατρο, εδώ εμείς έχουμε αυτό το ρόλο περισσότερο, σε οικογενειακοί γιατροί. Δεν θα πω αυτό αν θα πρέπει να είναι έτσι ή όχι. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα. Λοιπόν, θα είναι λοιπόν καλό όταν ένας γονιός που ξέρει το παιδί του, βλέπεις ένα παιδί εκεί που παίζει, τρέχει, τρώει, πίνει, είναι καλά, το βλέπεις υποτονικό, βλέπεις ότι δεν έχει ενέργεια, βλέπεις ότι ο πυρετός το καταβάλει, γιατί υπάρχουν παιδάκια που έχουν πυρετό και τρέχουν γύρω-γύρω στο ιατρείο, τα κυνηγάνω, τα εξετάσω. Κάποια όμως παιδιά βλέπουμε ότι η κλινική τους εικόνα δεν είναι καλή. Αν ανησυχούν, ακόμα και αν θεωρούν την υπερβολή, δεν είναι κακό να μιλάνε με τον γιατρό. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό και το οποίο έχω επιβάλει στον εαυτό μου και στο ιατρείο είναι να βλέπω τα παιδιά διαζώσεις. Γιατί όταν θα πάρεις τηλέφωνο, μπορεί ο γιατρός να σου δώσει βέβαια συμβουλές, αλλά τις περισσότερες φορές χρειάζεται να δούμε τα παιδιά. Χρειάζεται να δούμε πόσο ενυδατωμένα είναι, χρειάζεται να τα εξετάσουμε, χρειάζεται να δούμε εμείς τον πυρετό του και χρειάζεται τότε, χωρίς πανικό όπως λέω πάντοτε, χωρίς υπερβολικές αντιδράσεις, να κατευθύνουμε κάποια παιδιά με αγωγή στο σπίτι και κάποια παιδιά προς το νοσοκομείο και προς την περίθαλψή τους. Πάντα καλή επικοινωνία με τον γιατρό και όχι από μόνοι μας να κάνουμε πράγματα. Και ποτέ πανικός, πάντα καλή επικοινωνία και συνεννόηση. Κυρία Σονίδου, τι να πω, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά και με το καλό να τα ξαναπούμε. Καλές γιορτές να έχουμε. Με πολύ χαρά. Καλό Πάσχα σε όλους, με υγεία, πόσο μάλλον δε επειδή είναι και η σημερινή ημέρα, και σας ευχαριστώ και στέλνω την αγάπη μου στην Κρήτη που ξέρω ότι έχω ιδιαίτερες δεσμούς. Και σας αγαπά και ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς.